και τώρα καλημερίζω τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Κύριε Θεμιστοκλέους, μπαίνω αμέσως στο θέμα. Ψάχνουν ραντεβού και μπράβο τους οι γονείς για παιδιά από στην ηλικία 5 έως 11, αλλά δεν βρίσκουν ραντεβού. Πότε θα ανοίξει, ενημερώστε μας παρακαλώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν καλυφθεί το 95% το ραντεβού για τα παιδιά. Τα ραντεβού θα ανοίξουμε 3 πρώτου είναι η παραλαβή, όπως εφαρμόζαμε από την αρχή της διαδικασίας του εμβολιαστικού προγράμματος. Με το που έχουμε τα εμβόλια στη χώρα μας, θα ανοίξουν χιλιάδες ραντεβού από 4-5 του μήνα, 4-5 ναι. Ιανουαρίου. Πάντως, αυτήν την φάση θα εμβολιαστούν 30.000 για να κάνουν και τη δεύτερη δόση, έτσι δεν είναι, κύριε Θεμιστοκλέους? 31.000 και κρατάμε και τις δεύτερες δόσεις. Από τη στιγμή που 3 Ιανουαρίου θα έχουμε τη μεγάλη, πρώτη μεγάλη παραλαβή, από εκεί και πέρα θα ομαλοποιηθεί το σύστημα με απόθεμα που θα έχουμε κρατήσει. Οπότε εντός του Ιανουαρίου, λογικά υπολογίζουμε, αν έχουμε και ένα οδηγό τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 12-14, ότι θα έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε το στόχο που έχουμε βάλει για τα παιδιά. Πολύ θετικό ότι έχουμε μια τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τους γονείς, κύριε Θεμιστοκλέους, ή όχι, δεν ξέρω, πείτε μου αν είμαι σωστός. Το θεωρώ εξαιρετικά θετικό, όπως θεωρώ και εξαιρετικά θετικό, παρά ό,τι λέγαμε στην αρχή, αν δούμε και τα παιδιά των ηλικιακών ομάδων 12-14 και 15-17, έτσι, έχουν πολύ καλά ποσοστά στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Θα δούμε και σήμερα πώς θα κυλήσει. Έχουμε λίγο παραπάνω ώρα στα ραντεβού. Τα παιδιά θέλουν ένα διαφορετικό τρόπο, χειρισμό. Θα δούμε σήμερα πώς θα κυλήσει η μέρα και θα βελτιώσουμε και τη διαδικασία αν χρειαστεί. Μάλιστα. Τώρα, στις ηλικίες 60 και άνω, πώς πάμε, κύριε Θεμιστοκλέους? 60 και άνω που έχει μπει και υποχρεωτικότητα, έχουμε ανακοινώσει ήδη, έχουμε ένα 4,5% επάνω. 115.000 συμπολίτες μας έχουν κλείσει το ραντεβού μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας και έχουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στα αιτήματα κατοίκων, που και αυτοί θα πρέπει να προσθεθούν, είναι άλλες περίπου 18.000 εκεί. Θεωρώ ότι συνεχίζουν να μπαίνουν 7 με 8.000 ραντεβού την μέρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουμε 110.000 που προστατευτήκανε, έστω και λόγω της υποχρεωτικότητας, θα θέλουμε να το βάλουμε σε αυτό. Θα συνεχίσουμε, πιστεύουμε ότι η μισή τουλάχιστον που δεν είχαν εμβολιαστεί από τις 500.000, θα έχουμε επιτύχει να τους εμβολιάσουμε μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Ναι. Δυστυχώς όμως έχουμε θανάτους, κύριε Θεμιστοκλέους, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Δεν το θέλει κανείς, δεν το ήθελε, αλλά... Δυστυχώς και τραγικό. Ναι. Ότι και είναι και πολλοί θάνατοι. Άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούπα και τον άκουσα και τώρα που τον είχατε και μάλιστα εγώ δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον συνάδελφο, αλλά ναι, με πολύ γλυκό τρόπο περιέγραψε και καταλαβαίνει κανείς ότι όταν κάποιος που έχει και το επιστημονικό υπόβαθρο του κύριου Τσούπα αλλά και τον τρόπο που μεταδίδει αυτό δεν κατάφερε να πείσει, ότι θα πρέπει λίγο να παραμερίσουμε, γιατί είναι θέμα υγείας, τις πολιτικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές μας αντιλήψεις, ναι, γιατί η υγεία δεν κάνει διακρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κ. Ζούπα, είναι και ο τρόπος που το περιέγραψε και ο τρόπος που προσεγγίζει. Και πώς πέφτει η βόμβα κορονοϊού στον οργανισμό μας, κύριε Θεμιστοκλέους. Το είπε πολύ ωραία, δηλαδή το τι συντελείται στον οργανισμό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η περιγραφή. Το γλυκί, ξέρετε, δεν θέλει όταν αναφέρεται στον διαβητικό, δεν θέλει να τον προσφωνεί ως διαβητικό, γι' αυτό λέει γλυκής άνθρωπος. Καταλάβατε, έχει βρει αυτή την έκφραση. Πολύ, πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο για να προσεγγίζεις ένα δύσκολο θέμα. Ναι, οπότε και η έκκληση παραμένει εδώ, ειδικά τα άτομα άνω των 60 ετών. Ραντεβού υπάρχουν, έτσι να το πούμε αυτό. Υπάρχει προτεραιότητα στα άτομα άνω των 60 ετών και για την πρώτη δόση και για την αναμνηστική δόση, ειδικά αυτό που έχουν ξεπεράσει το εξάμηνο. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε 24-48 ώρες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Άρα κλείνουν το ραντεβού τους, εμβολιάζονται για να προστατευτούν οι ίδιοι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μάλιστα. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Και η πρώτη ερώτηση. Τα παιδιά γεννηθέντα 2009-2010, τι λογίζονται, σε ποιο γκρουπ πηγαίνουν, στο 5-11 ή στο 12? Αυτό που ισχύει είναι η ημερομηνία γέννησης. Άρα κάποιο παιδί, αν έχει κλειστά τα 11, δεν πάει με το 2009-2010, εισέρχεται κανείς στην κατηγορία το 5-11 με το πότε κλείνει τα γενέθλια και γι' αυτό τα άμκα ανανεώνονται, και όπως εισέρχεται στην μεγάλη κατηγορία 12-14 αφού κλείσει τα γενέθλια των 12.
Εδώ θα πρέπει να πω ότι αν ένα παιδί πέσει, το οποίο το έχουμε συζητήσει με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, δηλαδή κάνει την πρώτη δόση όταν είναι 11 και 300 μέρες, 345 μέρες και η δεύτερη δόση, εκεί θα ακολουθηθεί το σχήμα το παιδιατρικό. Δηλαδή θα συνεχίσει να εμβολιαστεί με το 1 τρίτο της δόσης, άσχετα είναι 12 και 10 ημερών π.χ. Όπως και τα παιδιά τα οποία είναι παρακάποιες μέρες είναι πριν τα 12, ενώ θα μπορούν να βλέπουν το παιδιατρικό εμβόλιο, αν η ημερομηνία που επιλέγουν είναι μετά την ημερομηνία γέννησής τους, τότε θα τους έρχεται μήνυμα εκεί που κλείνει το ραντεβού που θα λέει ότι πλέον είστε στην ομάδα 12 και κλείνετε το Pfizer, το κανονικό εμβόλιο. Μάλιστα. Τα είπατε όλα, γιατί έχω πει μια σειρά περιπτώσεων που εμπίπτουν σε όλα αυτά που αναλύσατε, κύριε Θεμιστοκλέους, και σας ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο ερώτημα. Ξέρετε, είπατε ότι θα πρέπει να γίνουν εμβόλια κατοίκων, αλλά εκεί υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν και παράπονα συμπολιτών μας που βλέπουν να καθυστερούν οι υπηρεσίες να φτάσουν στο σπίτι τους. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα δεν είχαμε καθυστέρηση. Η καθυστέρηση, όλες οι αιτήσεις διεκπεραιώνονταν μέσα σε ένα πλαίσιο των 2 εβδομάδων σχεδόν. Από τη μέρα όμως της υποχρεωτικότητας έχουμε μια τρομακτική αύξηση στα κατοίκων. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είχαμε 25.000 αιτήσεις από τη μέρα που μπήκε η υποχρεωτικότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 53.000 αιτήσεις, οι 35.000 έχουν ήδη διεκπαιρεωθεί και έχουμε αναπτύξει ένα εξτρά επιχειρησιακό σχέδιο και σε συνεργασία με τους Δήμους, αλλά ρίχνοντας και εμείς περισσότερες κινητές ομάδες, είναι περισσότερο από 300 που επιχειρούν στα σπίτια. Θα ήθελα να πω λίγο τη διαδικασία, γιατί οι πολίτες νομίζουν ότι έχουν κάνει μία αίτηση και καθυστερούμε, ενώ η αίτηση δεν έχει γίνει στο σωστό μέρος. Αίτηση για κατοίκον εμβολιασμό κάνει θεράπων ιατρός, ο οποίος πιστοποιεί κιόλας ότι ο πολίτης πληρεί τα κριτήρια για να γίνει κατοίκον εμβολιασμός, έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα μόνο ο γιατρός μπορεί να κάνει αίτηση για τον πολίτη. Ο πολίτης δεν μπαίνει στο εμβόλιο και κάνει αίτηση, δεν υπάρχει κάπου που ο ίδιος ο πολίτης κάνει αίτηση. Το λέω γιατί πολλά μας έχουν έρθει που λένε έχω κάνει αίτηση πριν από 4 μήνες και δεν έχει έρθει κανείς. Βασικά έχει γίνει σε λάθος σημείο η αίτηση. Αίτηση κάνει μόνο ο γιατρός για τον πολίτη μέσα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στο εμβόλιο.gov.gr. Από εκεί το βλέπουμε στο σύστημα εμείς και οι ιδιώτες και έτσι γίνεται ο εμβολιασμός. Και παρά το πολύ μεγάλο αύξηση που έχουμε αυτές τις μέρες, θα δοθεί προτεραιότητα στην πρώτη δόση σε σχέση με την αναμνηστική δόση για τα κατοίκων. Έχουμε 18.000 πρώτη δόση. Σε αυτό θα δοθεί προτεραιότητα και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε και αυτό να αντεπεξέλθουμε και να το σηκώσουμε τις επόμενες μέρες. Ωραία. Πάμε στην τρίτη περίπτωση. Είναι εμβολιασμένοι στο εξωτερικό. Ξέρω εγώ, ζει ο αδελφός του στον Καναδά εμβολιασμένος με τρεις δόσεις. Ζει ένας άλλος για οικογενειακούς λόγους στη Φιλανδία, έχει εμβολιαστεί εκεί, είναι άνω των 60. Όταν όμως θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, θα έχουν εμπλοκή με το θέμα, επειδή καλούν, παίρνουν τις υπηρεσίες, αλλά δεν λαμβάνουν απάντηση, κύριε Θεμιστοκλέους, γι' αυτό και σας τα υποβάλλω αυτά τα ερωτήματα και με παρακαλούν οι άνθρωποι να βρουν απάντηση. Είναι οι εκτός Ελλάδος εμβολιασμένοι, είναι εδώ εντάξει καθόλου ή όχι? Όχι. Για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως στο εξωτερικό, δηλαδή όλες οι δόσεις και η αναμνηστική δόση, οπότε εμείς στο σύστημα δεν τους βλέπουμε, τους βλέπουμε σαν ανεμβολίαστους. Θα υπάρξει σε ένα διάστημα μετά από 7 με 10 μέρες και λίγο παραπάνω ειδική πλατφόρμα, ψηφιακή πλατφόρμα, γιατί περισσότεροι άνθρωποι αυτούς διαμένουν στο εξωτερικό, ώστε εκεί θα πρέπει να υποβάλουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους για να μην στις 16 Ιανουαρίου που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικότητα να μην επιβληθεί ή υποβληθεί κάποιο πρόστιμο σε αυτούς. Και μιλάω για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι, έχουν άφημη δικό μας ενεργό, δεν είναι κατοίκον εξωτερικό, γιατί το κατοίκον εξωτερικό θα είναι άλλοι. Δεν χρειάζεται, μένουν στο εξωτερικό, είναι πιστοποιημένο και έχουν και ΆΜΚΑ ενεργό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι μια συνεργασία 3-4 Υπουργείων, θα υπάρξει ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να ανεβάσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού του. Μάλιστα. Ωραία. Ή μπορεί να έχουν κάνει εδώ τις δύο δόσεις και να έχουν κάνει την τρίτη στο εξωτερικό. Οπότε και αυτό θα μετρήσει, έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στην ίδια κατηγορία. Είναι στην ίδια κατηγορία. Εδώ κανονικά τις δύο δόσεις εδώ και την τρίτη αναμνηστική. Θα ήθελα να πω ότι η χώρα, όπως και εμείς το κάνουμε, πώς έχει γίνει η αναμνηστική, οφείλει κανονικά να τους εκδώσει πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού. Είναι κάτι το οποίο εμείς κάνουμε για τους αντίστοιχους πολίτες. Ακόμη και να μην γίνει, θα υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό. Ναι. Τελευταία κατηγορία είναι το εξής. Παίρνω πολλά μηνύματα επ' αυτού. Έχει κάνει τεστ, βγήκε θετικός ή θετική. Δύο αργότερα, δεν προσδιορίζω το χρόνο, γιατί φαντάζομαι ότι έχει μια σημασία προς την απάντησή σας. Αργότερα έκαναν δύο τεστ επόμενα, μοριακά, και βγήκαν αρνητικοί. Το σύστημα όμως έχει μετρήσει το θετικό, το πρώτο τεστ.
το ενδεχομένως ψευδώς θετικό. Τώρα όμως δεν μπορούν να εμβολιαστούν, διότι τους βγάζει ότι είναι θετικοί, άρα έχουν νοσήσει ενώ δεν έχουν νοσήσει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο. Κάποιος ο οποίος έχει θετικό PCR δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί ως νόσηστη. Ακόμη και να έχει αρνητικά στη συνέχεια, από τη στιγμή που έχει θετικό PCR δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί. Αν έχει αρνητικό PCR υπάρχει μια διαδικασία. Καταρχήν θα πρέπει να έχει αρνητικά PCR μέσα σε ένα διάστημα 72 ώρων με 24 ώρες διαφορά το ένα από το άλλο, και αυτά υποβάλλονται σε ένα συγκεκριμένο mail στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο τους αποχαρακτηρίζει. Δηλαδή αν κάποιος είναι θετικός με θετικό PCR, τότε προβλέπονται οι διαδικασίες και αυτά που έχει πει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Συνήθως όμως στις περισσότερες περιπτώσεις νόσησης, αν και έχουμε σύσταση ο εμβολιασμός να γίνεται στους 3 μήνες και μετά, κάποιος μπορεί να επιλέξει να κάνει και τον εμβολιασμό του στον 1,5 μήνα, στον 1 μήνα. Δεν είναι κλειστά αυτά τα άμκα, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ανάλογα με το που είχαν νοσήσει. Όλα αυτά είναι αναστημένα στο εμβόλιο.gov.gr, που ο πολίτης εκεί μπορεί να δει τις περιπτώσεις νόσησης και σε σχέση με την αναμνηστική δόση ή τη δεύτερη δόση, τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Είναι 7 περιπτώσεις συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέος, για όλη την βοήθεια και την υποστήριξη. Καλή δουλειά, εύχομαι να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.